Τα χέρια είναι η προέκταση της ψυχής. Φωτογραφίες με χέρια παιδικά, με χέρια που αγκαλιάζονται και ενήλικα χέρια που κρατιούνται σφιχτά. Τα κλικς του Γιώργου Ξηρογιάννη, ο οποίος ασχολείται τα τελευταία χρόνια επαγγελματικά με τη φωτογραφία, ενώ είναι και ο ambassador σε Ελλάδα και Κύπρο, μαγνητίζουν τα βλέμματα. Ταξίδεψε σε χώρες, είδε ανθρώπους, πολιτισμούς και κατάφερε μέσα από τις εικόνες του να μας δημιουργήσει πολλά συναισθήματα. Η κάμερα της εκπομπής «Κρήτη σήμερα» βρέθηκε στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Συναντήσαμε τον Γιώργο Ξηρογιάννη και μιλήσαμε για την εθελοντική του δράση, αλλά και για την έκθεση που μας παρουσιάζει στο Ηράκλειο. Προσπαθώ μέσω από τη φωτογράφηση να μεταφέρω στον συνάνθρωπο ότι μπορείς και εσύ με τον δικό σου τρόπο να βοηθήσεις όποιον το έχει ανάγκη. Γενικότερα έχεις δει οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται αυτό, το ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας? Το κάνουν, βοηθούν? Είναι ανάλογα τη φιλοσοφία του ανθρώπου. Ως γνωστό τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αποξένωση, γενικότερα ένα κλείσιμο στον εαυτόν του κάθε άνθρωπος. Ορισμένοι καταλαβαίνουν ότι με το να μπορέσει να βοηθήσει τον συνάνθρωπο κάνεις καλό και σε σένα. Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις και χώρες για εθελοντισμό, για να φωτογραφίσεις, έχεις δει διαφορές ανάμεσα στους λαούς, στις ανάγκες, αλλά και στην νοοτροπία, στις αντιλήψεις, το τι χρειάζεται ο κάθε λαός, τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος? Φυσικά έχω δει. Καταρχάς όλοι οι άνθρωποι θεωρώ ότι χρειάζονται το ίδιο πράγμα. Απλά υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Φυσικά χρειαζόμαστε τα υλικά αγαθά, ωστόσο χρειαζόμαστε και τα άειλα αγαθά. Η διαφορά στις χώρες έγκυται στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες έχουν τέτοια υποδομή, όπου αυτά που κάνουμε εμείς εθελοντικά τα έχουν ήδη δεδομένα. Τα έργα που εκτίθενται είναι από την προσωπική συλλογή του φωτογράφου. Στόχος, όπως λέει ο ίδιος, η αφύπνιση της αθέατης πλευράς του μονοπατιού, της ψυχής του θεατή. Τα χέρια, όπως γράφω και στο intro, είναι η προέκταση της ψυχής. Τα χέρια για μένα είναι μία έκφραση συναισθημάτων, τα χέρια είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, τα χέρια είναι τα πρώτα που σε αγγίζουν καθώς γεννιέσαι, ίσως και τα τελευταία που σε αγγίζουν. Ο σκοπός της έκθεσης είναι ένας και πρόκειται για την Ηλιακτίδα, τον Παγκρίτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο. Με την Ηλιακτίδα είμαι χρόνια εθελοντής, γνωρίζω τι κάνουν. Το έργο που επιτελούν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν έμεσα ή άμεσα παιδάκια τα οποία νοσούν, παιδάκια που έχουν καρκίνο και τους γονείς τους. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου στη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.